Συνεχίζει και καθημερινή είναι πια η εισρωή μεταναστών από τα απέναντι τουρκικά παράλια, στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει συγκεντρωθεί πλήθος προσφύγων που περιμένουν να μπουν στην χώρα μας και στην Ευρώπη, κυρίως από τα νησιά. Οι εισδοχές το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί σημαντικά και προς τις ακτές της ΟΕΚΟ, όπως μας περιγράφει ο Λιμενάρχης, ωστόσο είναι χαμηλότερες σε αριθμό από άλλες περιοχές. Οι διαδικασίες τώρα ελέγχου με τη βοήθεια της Frontex, μας εξηγεί, είναι συνεχής και η συνεργασία με τις απέναντι τουρκικές λιμενικές αρχές για την επανεισδοχή τους συνεχίζεται. Η ταυτοποίηση βέβαια όσων εισέρχονται στην ΑΚΟ γίνεται απευθείας στο κέντρο υποδοχής στο Πυλί, δεν κρατούνται δηλαδή στο λιμεναρχείο, και βέβαια εκεί ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος που έχει συγκεντρωθεί και ξεπερνά τους 1.800. Και βέβαια βρισκόμαστε εδώ, μιας και απασχολεί και τη λιμενική αρχή αλλά και την κοινωνία η αύξηση των ροών από μετανάστες από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Το τελευταίο διάστημα θα θέλω να μας πείτε πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, πόσες έχουμε και πώς διεκπεραιώνεται σε σχέση με το που μένουν. Ναι, καλημέρα σας. Όντως αυτό το μήνα είχαμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών, όχι βέβαια μόνο εδώ στο ΙΓΚΟ, σε όλη την αυτογραμμή, ξεκινώντας από πάνω Αλεξανδρούπολη, Μυτιλίνη, Σάμο, Χίο, ΚΟ, Φαρμακονήσι, ακόμα και Σίμι και Ρόδο. Βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι σε σύγκριση με τα άλλα νησιά είμαστε σε καλύτερη μοίρα μέσα εισαγωγικά εμείς. Όντως είχαμε κάποια, όπως και προείπα, αύξηση ροών. Εμάς θα είχατε ενημερωθεί, είχαμε και δύο προσαράξεις εδώ, δύο θαλαμιγών. Ναι, να αρχίσουμε από αυτό, την προσάραξη θαλαμιγού. Αυτό σημαίνει ότι τα κυκλώματα, αν είναι δόκιμος ο όρος, αξιοποιούν τέτοιου είδους ακριβά μέσα, τα οποία βέβαια κατάσχονται και μετά, αν ξέρουμε, με βάση τη διαδικασία και το ναυτικό δίκαιο, προκειμένου να μετακινήσουν μετανάστες. Και κατά την εκτίμηση σας, πόσο έχει ανέβει το κόστος για έναν μετανάστη ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο πλοιάριο για να αποδράσει? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος μεταφοράς σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αν θυμάστε καλά, πέρσι ως επιτοπλίστων είχαμε ταχύπλοα σκάφη. Και λόγω της εγκύτητας εδώ των ακτών μηδενίζει πάρα πολύ το χρόνο αντίδραση και το δικό μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φέτος έχουμε γυρίσει στις φουσκωτές λέμβους που μπαίνουν μόνοι τις μέσα οι μετανάστες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που μπορεί κάλλιστα να μην εξελιχθεί καλά η όλη επιχείρηση. Ναι, γιατί υπάρχει το σύστημα ότι το βυθίζουν οι περισσότεροι προκειμένου να γίνει διάσωση. Γιατί αλλιώς είναι άλλη διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Αυτό γίνεται τώρα, γίνεται διάσωση επί της ουσίας. Στην ουσία γίνεται διάσωση. Λοιπόν, και οι προσαράξεις μπορούν να θεωρηθούν μέσα σε αυτή την φιλοσοφία, αν θέλετε. Προσαράζουμε εκεί, οπότε θα γίνει διάσωση, άσχετα με το αν θα χαθεί το πλοίο. Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο που τους απασχολεί, το θέμα του πλοίου. Διακινούνται, όπως ξέρετε, αρκετά χρήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά. Εμείς, βέβαια, γνώμονας, οι υπηρεσίες μας είναι πάντα η προστασία και η διάσωση των ανθρώπινων ψυχών. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας μας. Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω για την ελληνική ομάδα διάσωσης που συνδράμει πάντα. Γιατί, όπως ξέρετε, και τα δύο περιστατικά που είχαμε, είχαμε αβαθεί εκεί, οπότε δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα δικά μας τα πλωτά. Οπότε συνδέναμε στην ουσία για να μεταφέρουν τον κόσμο από το θαλαμιγό προς τα δικά μας τα πλωτά. Πληροφορούμαστε ότι είχαν και πάρα πολλά παιδιά σε μια έξοδο που είχαν εδώ μετανάστες. Ισχύει αυτό? Αυτό δεν είναι μόνο σε ένα περιστατικό. Ως επιτοπλίστων, στα περισσότερα περιστατικά έχουμε παιδιά μέσα. Τώρα, μπορούμε να πούμε έναν αριθμό μέχρι σήμερα και ποιες ήταν τα τελευταία περιστατικά που αντιμετωπίσατε και σε ποια σημεία ουσιαστικά βγαίνουν? Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων έχουν αλλάξει ρότα τώρα και μας κατεβαίνουν προς τα κάτω, προς Φωκά. Εκεί έχουμε αρκετά περιστατικά, έχουμε κεντρωθεί τώρα. Προσπαθούμε βέβαια να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις απέναντι τουρκικές ακτές. Συνδράμουν βέβαια. Έχουν τονίσει αυτές, έτσι. Θυμάμαστε με τον προκάτοχό σας, τον κύριο Γιαλελή, ότι υπήρχε ένα σημάζεμα, αν θέλετε, της κατάστασης, γιατί η συνεννόηση με τις αρχές απέναντι ήταν σε καλό επίπεδο. Πριν φτάσουν στα δικά μας χωρικά ύδατα, υπήρχε κινητοποίηση και να τους γυρίζαν πίσω. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό? Όχι, δεν θα το έλεγα. Αντίθετα, θα έλεγα ότι η συνεργασία συνεχίζει να είναι πάρα πολύ καλή. Δεν σας κρύβω ότι έχουν και αυτοί αρκετά περιστατικά και έχουν πια συνελέξει κόσμο και οι ίδιοι, έτσι.
αρκετό μεγάλο αριθμό, όπως και ο δικός μας. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία από τη στιγμή που διασώζονται, κατεβαίνουν εδώ, περνάνε από το λιμεναρχείο, πού μεταφέρονται αυτοί οι άνθρωποι, πώς εξελίσσεται η διαδικασία του ασύλου, αν κάποιοι ζητούν άσυλο ή της κράτησής τους στα κέντρα υποδοχής? Κοιτάξτε, με το που γίνει όλη η διαδικασία από εμάς, που σημαίνει ότι η περισυλλογή τους ή η διάσωσή τους, ό,τι απαιτηθεί, μεταφέρονται μετά με πουλμανάκια της αστυνομίας πάνω στο kit, στο hot spot. Και από εκεί και πέρα γίνεται η καταγραφή τους. Δεν περνάνε καθόλου από την αστυνομία, όπως παλαιότερα που δημιουργούνταν το πρόβλημα, δηλαδή από το λιμεναρχείο έπρεπε να πάνε στην αστυνομία και μετά να μετακινηθούν? Όχι, πάνε απευθείας πάνω στο κίτ. Άρα εκεί γίνεται και η ταυτοποίησή τους. Ακριβώς. Βέβαια, συνδράμουν και η αστυνομία, έτσι. Στην ταυτοποίηση συνδράμει και η αστυνομία. Το έχω πει και στο παρελθόν, αν δεν υπάρχει συνεργασία εδώ μεταξύ ημών, της αστυνομίας και όλων των τοπικών φορέων, δεν θα κάνουμε δουλειά, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό είναι και γεγονός. Οπότε, αν είσαστε σε θέση να μας πείτε περίπου πόσες είναι οι περιπτώσεις, πόσοι έχουν φτάσει, το τελευταίες μέρες τουλάχιστον. Κοιτάξτε, τελευταίες μέρες, τουλάχιστον τελευταία εβδομάδα, έχουμε 4 με 5 περιστατικά, είναι κυμαίνονται από 15, έχουμε και μέχρι 40 άτομα. Μέχρι 40 άτομα, ναι, το κάθε περιστατικό εννοείται. Οπότε, είμαστε και γύρω στα 15-20 άτομα. Πάντως υπάρχει αύξηση, γι' αυτό είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε σε σχέση με τις περιπολίες την κατάσταση, να μην έχετε επαρκές προσωπικό, εξοπλισμό κτλ. Και αν βοηθάει η Frontex που διαπιστώσαμε ότι επανήλθε στην περιοχή? Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε και την ενίσχυση από Frontex, από την υπηρεσία της Frontex. Συνδράμει και με κάμερα και με πλωτομέσο. Οφείλω να ομολογήσω ότι βοηθάει πάρα πολύ την υπηρεσία μας, γιατί όπως ξέρετε είμαστε προστελεχωμένοι. Όλοι μαζί προσπαθούμε εδώ, έχουμε πυκνώσει περιπολίες, ιδίως στα διαστήματα που έχουμε τα περιστατικά, ούτως ώστε πρώτο και κύριο μέρημα, θα το πω και ακόμα μια φορά, το έχω πάρα πολλές φορές, δεν θέλουμε να έχουμε καμία απώλεια ζωής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την τουριστική κίνηση του νησιού, γιατί μια είδηση τέτοια δυσάρεστη θα μας πλήξει όλους. Σε σχέση με το hot spot στο οποίο μεταφέρονται, αν έχετε υπόψη σας περίπου με αυτούς που έρχονται από άλλα νησιά, γιατί νομίζω ότι τη Μέρυμνα την έχετε και εσείς, πόσοι έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής από τα άλλα νησιά που έχουν hot spot υπερπλήρη στην Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει στο παρελθόν μια σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων στο νησί της Σάμου, που είχε και έντονο πρόβλημα εκεί λόγω του kit, ήταν αρκετά γεμάτο σύμφωνα με την χρονικότητά του. Είχαν ληφθεί τότε κάποιες αποφάσεις με μέρημνα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και όντως είχαμε κάποια μεταφορά μεταναστών από τη Σάμο και φαρμακονήσεις μερικές φορές εδώ προς το νησί μας, που μεταφέρθηκαν πάνω στο kit. Μιλάμε για έναν αριθμό, είναι άνω των 500 ατόμων. Με αποτέλεσμα, ναι, μέχρι στιγμής. Συνεχίζεται η διαδικασία? Όχι, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από το Μεταναστευτικό Κέντρο Πολιτικής, πλέον έχει σταματήσει. Λόγω του ότι και το δικό μας ορατοκίτ είναι αρκετά υπερπλήρες. Υπερπλήρες, ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλή δύναμη. Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά.